Είμαι καταρχήν. Καλημέρα σας κύριε Δημό. Καλημέρα κύριε Δημό. Κύριε Μίχο και κύριε Τσάντη, καλημέρα σε εσάς, στους εργάτες σας και στους ακροατές σας. Λοιπόν, κύριε Δημό, καταρχήν, έχουμε αυτήν την εβδομάδα το συνέδριο, το καρδιολογικό συνέδριο που γίνεται στην Πρέβεζα, mm-hmm. αλλά έχουμε και μια ξεχωριστή δωρεά που κάνατε εσείς που μπορεί να σώσει ζωές. Πάρα πολύ σημαντική δωρεά. Σας ευχαριστώ θερμά για το βήμα που μου δίνετε για ένα τόσο σημαντικό θέμα που αναδεικνύεται και ένα θέμα που αφορά την ανθρώπινη ζωή, κύριε Μίχο και κύριε Τσάντη. Θεωρώ ότι σε μια εποχή όπου δοκιμάζεται η κοινωνική συνοχή, κλειδωνίζεται ο προνοιακός ρόλος του κράτους και με την ανθρώπινη αλληλεγγύη να είναι το ζητούμενο, ο καθένας από εμάς καλείται να αποφασίσει αν θα παραμείνει απλώς θεατής των εξελίξεων ή αν θα προχωρήσει, αναλαμβάνοντας ευθύνες και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Από την πλευρά μου, αναζητώντας τρόπο να ανταποκριθώ εμπράκτως στο ύψος του ιατρικού λειτουργήματός μου και αφουγκραζόμενος ορισμένες από τις οικονομικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, θεώρησα σκόπιμο να προβούμε. Και λέω να προβούμε, γιατί και σε αυτή μου την πρωτοβουλία και ενέργεια έχω δίπλα μου τη συνάδελφο γενική γιατρό και σύζυγό μου την κυρία Γκάτσου Ελένη, στην αγορά ενός κοινόχρηστου αυτόματου εξωτερικού απεινδυστή και να τον δωρήσουμε στους συμπολίτες μας στην Πρέβεζα. Θεωρώ ότι εν έτη 2016 θα πρέπει να γίνει συνείδηση και προσωπική υπόθεση του καθενός μας, όπως αυτή ορίζεται, η προσπάθεια στο να τοποθετηθούν όσο περισσότεροι απεινδυτές μπορούμε σε σημεία κοινού ενδιαφέροντος, ώστε να παρέχονται σωστές πρώτες βοήθειες άμεσα και αποτελεσματικά, με σκοπό να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές όταν αυτό χρειαστεί. Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός, υπάρχει πρόβλεψη για αριθμό απεινιδωτών που πρέπει να υπάρχει σε ένα Δήμο, κύριε Δήμο. Κύριε Δήμο, λοιπόν, ναι. Κύριε Μίχο. Κύριε Τσάντης, είμαι, ναι, βέβαια. Κύριε Τσάντης, ωραία. Δεν αναγνώρισα και τη φωνή. Σε αυτό το κομμάτι θα έλεγα όχι μόνο να μείνουμε Ευρώπη, αλλά και να γίνουμε Ευρώπη. Ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωτική τοποθέτηση απεινιδωτών σε κοινόχρηστους χώρους. Σε όλη την επικράτεια και πιο συγκεκριμένα σε όλη την Ήπειρο, με πρόσφατες δωρές στην γενέτειρά μου στην Άρτα, στα Γιάννα, στη Σπλωτεία, ακόμα και στην γειτονική Λευκάδα από τον Τίμο του Σούρτζη, μιας και έχουμε στο Αγροατήριο και Λευκαδίτες. Θεωρώ ότι και η Πρεβεζούλα για ορισμένους και πολύ περισσότερο η Πρέβεζα για μένα και τους περισσότερους, δεν θα ήθελα να απολύπεται σε αυτό. Τώρα στην ερώτησή σας, αν ένας Δήμος θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο αριθμό απεινιδωτών, θα απαντήσω ότι όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο να βρίσκονται απεινιδωτές σε χώρους κοινόχρηστους, με την έννοια που συσσωρεύεται αρκετός κόσμος, είτε ορίζεται αυτό γήπεδο, είτε ορίζεται το λιμάνι της Πρέβεζας ή οποιοδήποτε άλλο σημείο. Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι η δική σας δωρεά σε συμφωνία και με τον Δήμο Πρέβεζας θα τοποθετηθεί στο χώρο της πρώην λαϊκής αγοράς σε αυτό το σημείο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Εδώ οφείλω να εκφράσω δημοσίως τις ευχαριστίες μου στον Δήμαρχο Πρέβεζας κύριο Μπαλή, και πολύ περισσότερο στο φίλο και συναδελφό μου και αντιδήμαρχο κύριο Σιγκούνα, όπως και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας για τη συμπαράσταση, την υποστήριξη, εγκρίνοντας αυτή την τοποθέτηση του απεινδυστή σε εμφανές σημείο, που θεωρώ ότι ο χώρος στο λιμάνι της Πρέβεζας και συγκεκριμένα ο χώρος της πρώην λαϊκής αγοράς, όπου παρατηρείται μαζική προσέλευση του κόσμου, ιδίως κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί με έναν εξωτερικό απεινδυτή. Ξέρετε, νωρίτερα, την προηγούμενη εβδομάδα είχα μιλήσει με τον κύριο Λάτσιο, ο οποίος είχε σημειώσει πόσο σημαντικές είναι αυτές οι πρώτες βοήθειες και μας έλεγε ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ακόμη και για να πάρεις δίπλωμα, είσαι υποχρεωμένος να γνωρίζεις πώς να παρέχεις τις πρώτες βοήθειες. Στην Γερμανία, όντως, κύριε Μίχο ή ο κύριος Σάδης. Ο κύριος Μίχος ήταν μαζί. Είναι απόλυτα συνεφασμένο με το να δίπλωμα οδήγησης στη Γερμανία. Μάλιστα και θεωρητικά, ορισμένοι επιθυμούν να είναι συνεφασμένο και με το απολυτήριο λυκείου σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, να γνωρίζουν την χρήση του αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή και πολύ περισσότερο την καρδιοπνευματική αναζωογόνηση. Σε αυτό το σημείο, να επιθυμίσω και εγώ από την πλευρά μου το ανοιχτό για το κοινό σεμινάριο της καρδιοπνευματικής αναζωογόνησης και τη χρήση του εξωτερικού αυτόματου επεινιδωτή,
θα πραγματοποιηθεί άλλωστε στα πλαίσια του δεύτερου Περιφερειακού Καρδιολογικού Συνεδρίου, όπως σας είπε και ο κύριος Λάτσος, ο οποίος είναι ο συντονιστής και διευθυντής της όλης προσπάθειας, mm-hmm. συνεπικουρικά με αξιόλογους συναδέλφους από την πρέβαση τον κύριο Πανταζή και τον κύριο Αγελάκη και άλλους συναδέλφους που είναι πιστοποιημένοι από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την mm-hmm. εκπαίδευση πολιτών στην χρήση του αυτόματου επενδυτή. Είναι βέβαια από τα μέσα προβλημένο ότι αυτή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Πρέβεζης στην Όση από τις 2, θα έλεγα ώρα προσήλευσης 1:30 για να γίνουν και εγγραφές οι οποίες είναι δωρεάν, μέχρι τις 6. Μάλιστα. Κύριε Δήμο Τιχάνη, έχω παρακολουθήσει την προηγούμενη εβδομάδα ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών σε επαγγελματικό χώρο και εγώ με τη σειρά μου, και επειδή θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουν όλοι τουλάχιστον καρδιοαναπνευμική αναζωογόνηση, κάρπα τέλος πάντων, θεωρώ ότι όλοι όσοι μπορούν θα πρέπει να παρευρεθούν εκεί, γιατί μπορούν πολύ απλά να σωθούν ζωές. Να αναφέρω εδώ σε αυτό το σημείο μια πρόσφατη έρευνα από τους Αμερικανούς, οι οποίοι έχουν στατιστικά τα περισσότερα στοιχεία, που οι γιατροί εκπαίδευσαν 2.000 απλούς ανθρώπους στην καρδιονευριστική αναζωογόνηση και τη χρήση του εξωτερικού απεινιδωτή. Αυτοί οι εθελοντές με τη βοήθεια των απεινιδωτών που είχαν τοποθετηθεί σε δημόσιους χώρους συνέλαβαν στην άμεση αντιμετώπιση καρδιακών ανακοπών. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, μιας και η επιβίωση των ασθενών χωρίς κανένα νευρολογικό πρόβλημα μετά από ανακοπής καρδιάς τριπλασιάστηκε λόγω της χρήσης των αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών σε αυτούς τους εθελοντές όπως και εσείς. Και άλλο στοιχείο της έρευνας ήταν ότι η φροντίδα προς τον ασθενή με καρδιακή ανακοπή, αν γινόταν από εκπαιδευμένο εθελοντή με τη βοήθεια του εξωτερικού απεινιδωτή, μέσα στα πρώτα λεπτά από την ανακοπή, τότε ήταν δυνατόν να σώζεται η ζωή 15 ασθενών για κάθε 100 που έχαναν τις αισθήσεις τους λόγω καρδιακής ανακοπής. Αντιλαμβάνεστε και στο προηγούμενο ερώτημά σας ότι όσο περισσότεροι απεινιδωτές υπάρχουν τοποθετημένοι σε δημόσιους χώρους, και καλώ όλους τους πολίτες μας στο να υπάρχει αυτή η εθελοντική προσφορά, αντιλαμβάνομαι ότι δύσκολες εποχές σε πολλά ζητήματα, και την παρουσία των πολιτών στο να παρακολουθήσουν αυτό το σεμινάριο που θα γίνει στην Πρέβεζα. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρετε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η προσφορά που έχετε κάνει για την πόλη μας, και να καλέσουμε τους συμπολίτες μας να παρευρεθούν στο σεμινάριο, στο Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας στις 22 του μήνα, που θα μπορέσουν να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν πώς μπορούν να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Κύριε Μίχο και κύριε Τσάντη, θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά για την επικοινωνία μας, και κλείνοντας, λόγω της ιατρικής μου ιδιότητας και της ευαισθησίας που θεωρώ ότι με διακρίνει ως άτομο, μα πολύ περισσότερο ως φίλος του μπάσκετ και της ομάδας μας, θα ήθελα με πολύ σεβασμό αυτή την δωρεά να την αφιερώσω στη μνήμη του αθλητή της Νικόπολης Πρέβεζας, τον Στέφτο Παρούση, ο οποίος έχασε την πόλη μας τόσο ευνίδια και τόσο προώρα, με τη συγκατάβαση της οικογένειας δίπλα μου. Μάλιστα. Καλημέρα σας, κύριε Δήμο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Εμείς, κύριε...